Πίστης των αληθινών Θεών με θαυμαστά αποτελέσματα, ενθουσιασμός. Η Σαμαρίτιδα είχε πάει στο πηγάδι για να τρίσει νερό και εκεί βρήκε αηδόρο το ζών. Ο Κύριος Ιησούς της αποκάλυψε σπουδές αλήθειες με αποκορύφωμα τη διαβεβαίωσή του ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Η γυναίκα συγκλονίστηκε. Τώρα πια δεν την ενδιαφέρει το πηγάδι και το νερό. Παράτησε τη στάμνα της και έτρεξε πίσω στην πόλη για να διηγηθεί τα περί του Ιησού. Αφήθηκε νου την ιδρία να πεις. Η πράξη αυτή της γυναίκας δείχνει τον ενθουσιασμό της. Άφησε προς στιγμή τις παιδικές ανάγκες και έτρεξε για να μιλήσει για τον Χριστό. Τα λόγια του Χριστού αντιχούσαν ακόμη μέσα στην καρδιά της και γι' αυτό έσπευσε να τα μεταδώσει και στους άλλους. Αυτός ο ιερός ενθουσιασμός της δεν μπορούσε παρά να συγκινήσει όσους την άκουσαν και να τους παροτρύνει στη μετάνοια. Με παρόμοιο ενθουσιασμό ξεκινήσουμε και εμείς κάθε φορά που μας παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία η αποστολή. Δεν είναι μόνο μικρό πράγμα να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να γνωρίσουν την αλήθεια, να εξομολογηθούν, να συνδεθούν με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αν συναισθανόμαστε την αξία ενός τέτοιου έργου, τότε η ψυχή μας θα πλέγεται από ιερό ενθουσιασμό και θα εμπνέει και άλλες ψυχές να πιστέψουν και να αγαπήσουν τον Κύριο. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη βασικό στοιχείο που συνετέλεσε στην καρπορία του κηρύγματος της Σαμαρίτιδος. Το γεγονός ότι μίλησε από την προσωπική της πείρα με θάρρος και ειλικρίνεια. Δεύτε είδεται άνθρωπο να συμπέμει πάντα όσα επίσα έλεγε. Ελάτε να δείτε κάποιον που μου κάλυψε όλα όσα έκαμα και αυτά ακόμη που ήταν μυστικά. Η γυναίκα αυτή που είχε αμαρτωλό παρελθόν δεν φοβήθηκε ούτε τράπηκε να ομολογήσει ότι ο Χριστός της αποκάλυψε τις παρανομίες της. Αυτή η προσωπική της μαρτυρία είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν δίδαξε με θεωρίες και λόγια που δεν αγγίζουν τις ψυχές, αλλά μέσα από την καρδιά της, από αυτό που η ίδια έζησε. Και εμείς δεν χρειάζεται να έχουμε ρητορικά προσόντα, ούτε να απομνημονεύσουμε σειρά επιχειρημάτων, προκειμένου να μιλήσουμε για την πίστη μας. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάθεση της προσωπικής μας εμπειρίας, όχι μόνο με το λόγο, αλλά και με το παράδειγμά μας. «Έχου και είδε», είπε ο Φίλιππος τον κύριο του τον Αθαναήλ, και αυτό αποτελεί την εγγύηση της καρποφορίας κάθε αποστολικής προσπάθειας στην ορθόδοξη Εκκλησία. Η αλήθεια δεν επιβάλλεται με τη βία ή με διαλεάσματα. Έχει από μόνη της τη δύναμη να ελκύσει και να πείθει. Ας τις φανερώνουμε πρώτα με τη ζωή μας και έπειτα με τα λόγια μας. Και η χάρη του Θεού θα βοηθήσει ώστε να γίνεται αποδεκτή από όλο και περισσότερες ψυχές. Είναι πράγματι εντυπωσιακή και πολύ πρακτική ιστορία αυτή της Σαμαρίτιδος, η οποία έγινε γνωστή πλέον σε μας Αγία Φωτεινής Απόστολος, αξιώθηκε μάλιστα και να μαρτυρήσει μαζί με τις τέσσερις αδελφές της και τους δύο αγιούς της. Ας την παρακαλούμε να πρεσβεύει για όλους μας, ώστε και εμείς να δίνουμε μαρτυρία Χριστού στο περιβάλλον μας και να απολαμβάνουμε πλούσια πνευματική καρποφορία. Με τα φόβου Θεού